Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το κινητό, ειδικά στη νέα γενιά, έχει γίνει μια προέκταση του χεριού. Σωστά, Εύη? Πολύ σωστά. Αυτό μας δείχνει και η έρευνα βεβαίως της εταιρείας App Annie, η οποία έχει τον τίτλο State of Mobile. Ναι. Διεξήχθη και αφορά τον κόσμο ολόκληρο και θα δούμε και στην κάρτα που ακολουθεί κάποια στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα το έτος 2021. Κάθε άνθρωπος λοιπόν ημερησίως σπατάλησε περίπου 4,8 ώρες. Είναι ένα ποσοστό συν 30% από το 2020. Αν υπολογίσουμε δηλαδή ότι έχουμε 24 ώρες, 5 ώρες σπαταλήσαμε στο κινητό, μας μένει και κάποιο 7ωρο ή 6ωρο για τον ύπνο, διαπιστώνουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. 5 ώρες σχεδόν. Κάθε μέρα ο καθένας μας περνά στο τηλέφωνο. Από τα 10 λεπτά που μπορεί κάποιος να πιάσει το τηλέφωνό του, τα 7 αφιερώνονται στα social media, τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν κατακλείσει τη ζωή μας. Είμαστε συνδεδεμένοι σε πάρα πολλές εφαρμογές και φαίνεται ότι κάθε φορά που πιάνουμε το κινητό μας για περισσότερα από 10 λεπτά, 7 από εκείνα μάλιστα τα εξοδεύουμε στα social media. Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κατέβηκαν 230 δισεκατομμύρια φορές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο το 2021. Ναι. Και να αναφέρουμε βεβαίως ότι η νούμερο ένα εφαρμογή το 2021 ήταν το TikTok, το οποίο βγήκε μέσα από την πανδημία, από την καραντίνα το 2020 και γνώρισε την αναγνώριση ένα χρόνο μετά. Τελευταίο στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα μεταξύ άλλων είναι ότι κάθε λεπτό σε παγκόσμιο επίπεδο κατεβαίνουν, κάνουμε δηλαδή download σε 435.000 εφαρμογές. Μάλιστα, Εύη, να σε ευχαριστήσω. Και βέβαια η χρήση των smartphones μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ανεξέλεγκτη, αυτό που είπα και πριν από λίγα λεπτά, ειδικά από μικρές ηλικίες. Και θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, είναι ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Να σας καλησπερίσω, κυρία Παπαδάτου. Πέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά, δεν σας βέβαια, καλή χρονιά, δεν τα έχουμε ξαναπεί. Είστε καλά, με υγεία. Έχετε τοποθετηθεί πολλές φορές, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή και τις αναφορές σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε δεχτεί τηλεφωνήματα από γονείς οι οποίοι επιχειρούν να βάλουν ένα φρένο σε αυτή την κακή εντός εισαγωγικών, την ανεξέλεγκτη πολλές φορές συνήθεια των παιδιών να κρατούν πολλές ώρες στα χέρια τους ένα κινητό, ένα smartphone. Η αλήθεια είναι ότι ανήκει στην πλειονότητα των αιτημάτων που έχουμε και για συμβουλευτική μέσω της 1056, που είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά του Χαμόγελου του Παιδιού, ναι, και μέσα από την 116.111 που είναι η Ευρωπαϊκή Γραμμή. Οπότε και κατά τη διάρκεια των lockdown και από την αρχή της πανδημίας και πρωτήτερα και τώρα, πάντα είναι ένα θέμα που απασχολεί τους γονείς, απασχολεί και τους εκπαιδευτικούς. Και ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα δεδομένα ότι και την περασμένη χρονιά είχαμε δεδομένα να μας προβληματίσουν από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Και σκεφτείτε ότι αναφέρει ότι η ηλικία έναρξης της ενασχόλησης των παιδιών με το διαδίκτυο κατά 38% είναι πλέον τα 6 με 8 χρόνια. Δηλαδή ήδη από την πρώτη δημοτικού σχολική να ξεκινάνε μια μεγάλη, όχι πλειονότητα των παιδιών, αλλά πολλά παιδιά. Κάποια άλλα λίγο αργότερα, 9 με 11, αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι μέχρι την ηλικία των 11 ετών έχουν ξεκινήσει να έχουν προφίλ σε social media. Οπότε καταλαβαίνετε, ένας κόσμος ενηλίκων, εγώ αυτό θα ήθελα ίσως να ευχηθήσω και πολύ την προσοχή, γιατί τα social media δεν απευθύνονται σε παιδιά, είναι ένας κόσμος και εφαρμογές που απευθύνονται σε ενήλικες και όμως ίσως και η πλειονότητα πια των χρηστών είναι ανήλικα παιδιά. Είναι ανήλικα παιδιά. Πώς μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την συνήθεια? Καταρχάς θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και πολύ προβληματισμένοι. Το διαδίκτυο μαζί και τα social media είναι ένας κόσμος όπως είναι και ο κόσμος έξω. Δεν αφήνουμε ένα παιδί ανεπίβλεπτο, ανεξέλεγκτο όσες ώρες θέλει να είναι έξω. Ναι. Πάντα έχουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας μέχρι να μπορούμε να εμπιστευτούμε το ίδιο το παιδί. Οπότε έχουμε και στο μυαλό μας ότι με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το διαδίκτυο. Είναι ένας κόσμος που πρέπει εμείς να εκπαιδεύσουμε το παιδί μας να μάθει να πλοηγείται μέσα σε αυτό, να κερδίζει τα πολύ όμορφα, τα πολύ θετικά όπως και στον πραγματικό, τον εξωτερικό κόσμο και να αποφεύγει τις κακοτοπιές και τις παγίδες ή ακόμα και αν πέσει σε κάποια παγίδα, να είμαστε κοντά του να το βοηθήσουμε. Τι είναι αυτό που θα αντικαταστήσει τώρα ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια ενός παιδιού? Γιατί θέλαμε καταρχάς να αντικαταστήσουμε εμείς το κινητό στα χέρια μας, γιατί ξέρετε το μεγαλύτερο βίωμα ενός παιδιού είναι και συμπεριφορές των ενηλίκων. Σωστά. Οπότε όταν βλέπετε από αυτές τις έρευνες ότι και εμείς σπαταλάμε πολύ χρόνο, και λέω σπατάλη γιατί
Ξέρετε, το διαδίκτυο έχει φοβερά πράγματα να δούμε. Άκουσα και κάτι λίγο για τα μάρμαρα στην Αγγλία. Οπότε σωστά, έχει ένα να βίντεο επισκεφτούμε έξυπνο. Μουσεία, να επισκεφτούμε άλλες περιοχές, αλλά εμείς νομίζω ότι περισσότερο χρόνο δεν το σπαταλάμε έτσι πιο δημιουργικά, πιο επικοδομητικά. 7 στα 10 λεπτά στα social media. Οπότε καταλαβαίνετε ακριβώς ότι είναι μονόπλευρη λίγο η κατεύθυνση. Ήταν και λογικό να υπάρχει μια αύξηση στην ανάγκη επικοινωνίας όταν πλέον με φυσική παρουσία δεν μπορούμε να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον. Είναι λογικό να αυξηθεί ο χρόνος ίσως επικοινωνίας, αλλά νομίζω το πρότυπο που δίνουν οι γονείς, το αν θα αφήσουν και οι ίδιοι το κινητό για να κάνουν κάτι είναι άλλο, πολύ σημαντικό. Να μπουν στον κόσμο του παιδιού και να παίξουν. Αυτό και από τον... εκεί και πέρα, ακόμα και αν έχουμε χάσει το όριο, να προσπαθούμε λίγο να το ξαναβρούμε. Κυρία Παπαδάτου, τελευταία ερώτηση. Αυτόν τον πρώτο εκνευρισμό, τα πρώτα στάδια του εκνευρισμού, που ίσως αυτό το αίσθημα προκληθεί στα παιδιά μόλις τους πεις φρένο, πάμε λίγο να αλλάξουμε κατεύθυνση, να αλλάξουμε συνήθεια. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει ένας γονέας? Γενικά η αλλαγή πλεύσης, όπως ο καλός καπετάνιος, χρειάζεται σκέψη, προετοιμασία και στρατηγική. Οπότε δεν είναι την ώρα που είμαστε εκνευρισμένοι, που έχει ξεφύγει ίσως η ώρα χρήσης του κινητού, η ώρα που θα βάλουμε και έναν κανόνα. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε, να παρατηρήσουμε καταρχάς το παιδί μας τι κάνει στο διαδίκτυο, με τι ασχολείται. Γιατί ξέρετε, είναι και διαφορετικό ένα παιδί να ασχολείται απλά να τσατάρει ή να διαβάζει ένα βιβλίο, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο, γιατί υπάρχουν και παιδιά που διαβάζουν και βιβλία ή ασχολούνται με τη μουσική ή κάποιο χόμπι. Οπότε πρέπει λίγο να δούμε τι ακριβώς κάνει, ποιες ώρες ασχολούνται με το διαδίκτυο και πού μπορούμε ίσως να αλλάξουμε κάποια πράγματα σε συνεργασία με το παιδί ανάλογα με την ηλικία του. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάτου, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το σχόλιο. Ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς γονείς, βέβαια. Χιλιάδες περιπτώσεις πανελλαδικά.